Time. Box. First round. Γιώργο Μπουρλά, σε καλωσορίζω ξανά, διότι χρειάζομαστε τις γνώσεις σου. Mm-hmm. Έχει αρκετό box από εδώ και πέρα και εδώ μιλάμε και για εξάγυρο παιχνίδι, αν φτάσει μέχρι τον έκτο γύρο. Εγώ νομίζω ότι θα φτάσει. Βλέπω καταρχήν ένα πιο ψηλό αντίπαλο από τον Τάσο. Κάτι που είναι λίγο δύσκολο και βλέπω ότι είναι και καλός τεχνίτης. Δηλαδή, εντάξει, γενικά το Ανατολικό Μπλοκ έχει καλές σχολές, αλλά βλέπω ότι ο Λετωνός κρατάει καλά στα χέρια του. Βλέπουμε, κρατάει για την απόσταση. Θα δυσκολέψει τον Τάσο σήμερα. Δεν θα είναι κάτι εύκολο για τον Τάσο. Ο Τόλστιχ είναι ένας αθλητής που είναι πιο έμπειρος από τον Τάσο Μπερδέση. Διπλάσια έμπειρος από τον Τάσο Μπερδέση είναι η αλήθεια. Αλλά το ρεκόρ του είναι αρνητικό όσον αφορά τις νίκες και τις ήττες. Το ότι είναι ψηλός παίζει ασφαλώς μεγάλο ρόλο. Αυτό θα πω κι εγώ. Ωστόσο, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η εμπειρία είναι αυτή που παίζει επίσης αρκετό ρόλο και η επαγγελματική εμπειρία του Τόλστιχ είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Η κινησιολογία του είναι πάρα πολύ καλή. Πρόκειται από μια σχολή, την Λετωνική, η οποία έχει όλα τα ρωσικά στοιχεία, όπως γνωρίζεις και εσύ. Ακριβώς έτσι. Και από ό,τι ξέρω, πριν από, είναι αλλαγή της τελευταίας στιγμής, ναι, ο Τολστόι, αλλά έχει έρθει φορμαρισμένος. Πριν 1,5 μήνα έχει νίκη και αυτός με νοκάουτ έξω. Κακό και για αυτό και για τον Τάσο το ότι τελευταία στιγμή, με την έννοια ότι οι προετοιμασίες δεν γίνονται κουτουρού, γίνονται με βάση κάποιο αντίπαλο, φαντάζομαι. Σίγουρα, αλλά υπάρχει, είναι σε μια καλή φόρμα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι όταν έχεις κάνει έναν αγώνα πριν 1,5 μήνα, ναι, δεν είσαι φορμαρισμένος, είσαι σε καλή κατάσταση. Και σου λέω το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπω ότι έχει επαφή καλή με το ring. Δηλαδή ενώ μέχρι τώρα συνηθίζαμε τον Τάσο να έχει πλεονέκτημα σε επαφή με την απόσταση, ας πούμε, και τον στόχο των χτυπημάτων, βλέπουμε τώρα ότι ο ψηλός κρατάει πολύ καλά και παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έτσι. Πιστεύω θα δούμε ένα πραγματικά όμορφο παιχνίδι σήμερα. Θυμάσαι τον Τάσο, νάτος εδώ ο Τάσος, που χτυπάει τα γάντια όμως του Λετωνού. Θυμάσαι τον Τάσο από μικρή ηλικία, σαν λοιπόν, αθλητή. Ο Τάσος ξεκίνησε την ερασιτεχνική του πυγμαχία όταν εγώ τελείωνα. Περίπου δηλαδή στο 2000 που σταμάτησα εγώ, κάπου εκεί πέρα ξεκίνησε ο Τάσος να παίρνει τα πρωταθλήματα. Φαντάζομαι ότι ήμασταν στην ίδια κατηγορία κιλών και δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Έτσι. Οπότε εγώ, όταν τελείωσα εγώ, ξεκίνησε ο Τάσος. Τον παρακολούθησα βέβαια σε αγώνους του διάφορους. Εντυπωσιακός αθλητής και νομίζω αναφισβήτητα στην κατηγορία. Τους, αυτά τα 80 κιλά, mm-hmm, σε ελληνικό πεδίο τουλάχιστον, δεν νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή κάποιον επαγγελματικά καλύτερο. Όχι, δεν νομίζω. Πάλι εδώ το κακό είναι ότι και ο Τάσος έκανε αργά κάρτα. Δηλαδή, ο Τάσος τον έχουμε παρακολουθήσει, έχει κάνει πάνω από 15-20 αγώνες στην Ελλάδα, θεωρητικά επαγγελματικούς τέλος πάντων, αλλά δεν υπήρχε κάρτα πάλι, έτσι, δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο και φτάνουμε τώρα να έχει το τρίτο του παιχνίδι επαγγελματικό. Ένα ωραίο αριστερό uppercut στο σηκώτη ή στο διάφραγμα. Αυτά πονάνε, Γιώργο, έτσι. Πονάνε και όταν δεν τα περιμένεις κιόλας. Πιστεύω, ευελπιστώ να σηκωθεί. Όχι. Νοκάουτ πρώτου γύρου για τον Τάσο Μπερδέση που χαμογελά, δεν ξέρω αν το χαρτί.